Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτήν την ομάδα με τον άνθρωπο που ξέρει τα περισσότερα παιδιά και το πώς ήρθανε και το πώς δουλευτήκανε και τα χαρακτηριστικά τους και την κεντρική ιδέα γενικότερα, γιατί νομίζω ότι τα είχε περισσότερο οποιονδήποτε άλλον στην καριέρα τους μέχρι τώρα. Και αναφέρομαι στο Βασίλη Τομίτα, τεχνικό διευθυντή σήμερα των Ακαδημιών της Ομόνιας, αν δεν κάνω λάθος. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εκεί έχει τεχνικούς διευθυντές. Έτσι δουλεύετε. Έχει, έχει. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Τεχνικός διευθυντής. Έτσι, κοίτα, εμείς στον ΠΑΟΚ έχουμε μπερδευτεί γιατί με τις ιδιότητες που έχουν εμφανιστεί. Δηλαδή, στρατηγικό σύμβουλο συντονισμού, ρε γόρι μου, υπήρχε τέτοιο πράγμα. Ωραία. Ξέρεις, ψάχνανε πάντα ιδιότητες. Στην Ομόνια είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Τεχνικός διευθυντής, ξέρω εγώ, προπονητής, κανονικά όλα. Ναι, ναι. Ωραία. Είναι, ωραία. Εντάξει, αυτό για να τα διευκρινίσουμε αυτά. Γιατί το τελευταίο που έμαθα για τον ΠΑΟΚ ποιο ήταν, δηλαδή, μια ωραία λέξη αγγλική. Coordinator. Coordinator, ναι, coordinator. Έχετε coordinator και στην Ομόνια? Όχι, εντάξει, δεν το ονομάζουμε έτσι. Είναι λίγο της μόδας αυτό. Το coordinator. Coordinator. Ωραία. Πόσο καιρό δούλεψες με αυτά τα παιδιά? Με τη συγκεκριμένη γενιά έκανα προπόνηση μόνο 6 χρόνια. 6 χρονάκια. 6 χρόνια σαν προπονητής, ναι. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, τους είχες από τα 12 τους, ακόμα μικρότερους, από 10 χρονών. Ήταν από 10 χρονών. Η περιβόητη φουρνιά του 2000, εγώ τη θυμάμαι χρόνια. Ναι, εντάξει, τους είχα από K9 μέχρι K17 ήμουνα προπονητής αυτών των παιδιών. Mm. Μετά στη συνέχεια ένα διάστημα ήμουνα τεχνικός διευθυντής όσο ήταν αυτά τα παιδιά στην Ακαδημία μας. Δεν μπορούσα να ήμουν και προπονητής και ανέλαβε ο Ζαζόπουλος και ο Παύλο Γκαρσία, ο κύριος Ζαζόπουλος και ο κύριος Γκαρσία. Mm-hmm. Είδαμε χθες ένα παιχνίδι. Εγώ περίμενα, ήμουν σίγουρος ότι θα μπουν μουδιασμένα γιατί δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν σε τόσο κόσμο. Η Τούμπα είχε κοντά στις 10.000 κόσμου, δεν είναι κάτι απλό. Δεν ξέρω αν το συναντήσεις ξανά σε επίπεδο ακαδημιών αυτό το νούμερο. Όχι, ήταν απίστευτο, θεωρώ ότι ήταν απίστευτο. Ήταν τρομερό το γεγονός. Και επειδή τα έχω δει τα παιδιά σε κανονικές συνθήκες, στο πρώτο διάστημα δεν παίξαν καθόλου σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Νομίζω δηλαδή ότι αδικήσαν τον εαυτό τους. Ότι προσπαθούσαν να προσαρμοστούν σε αυτό που ζούσανε. Είναι έτσι? Θεωρώ ότι είναι έτσι. Θεωρώ ότι στην αρχή όντως ήταν μουδιασμένοι και αρκετά αγχωμένοι. Πιστεύω ότι οφείλονταν στον κόσμο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι και κάτι που νομίζω ότι στο εξωτερικό το αντιμετωπίζουν, γιατί τότε να μας πούμε με το πρωτάθλημα της K23, είμαι σίγουρος ότι σε αυτό το πρωτάθλημα μπορεί να έχει και 5.000 κόσμο κάθε αγωνιστική. Ναι, το έχουν καθιερωμένο. Είναι το reserves. Ναι. Εκεί βέβαια μπορούν να παίξουν και παίξεις πρώτης ομάδας που έρχονται από τραυματισμό. Ναι, και πρέπει, ναι, να αποκατασταθούν. Έχουν οι άνθρωποι λίγο το ποδόσφαιρο, το έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Πολύ απλό. Αλλά εμείς νομίζω ότι στην Ελλάδα ούτε τα απλά δεν έχουμε κάνει ακόμα. Πώς την είδες γενικά την ομάδα, πώς τα βλέπεις τα παιδιά αυτά? Κοίτα, εγώ θέλω να κάνουμε λίγο βαθύτερες σκέψεις μετά από αυτό το παιχνίδι. Η επόμενη μέρα αυτού του παιχνιδιού πρέπει να δημιουργήσει στον οργανισμό του ΠΑΟΚ κάποια δύο διαφορετικού είδους συναισθήματα. Έτσι. Από τη μία μεριά πρέπει να δημιουργήσει χαρά, ικανοποίηση και αισιοδοξία. Από την άλλη πλευρά σίγουρα δημιουργεί προβληματισμό και άγχος. Και δημιουργεί ευθύνες για το μέλλον αυτών των παιδιών. Θα εξηγήσω το κάθε συνέστημα. Δημιουργεί σίγουρα χαρά και ικανοποίηση, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που έχουν στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να αγωνιστούν στην πρώτη ομάδα. Την πρώτη ομάδα του Ιβάν Σαββίδη, έτσι, του κυρίου Σαββίδη. Την πρώτη ομάδα του Γούμεν. Αυτό δεν το συζητούσαμε καν. Υπάρχουν και νέοι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή που παίζουν στο Παναθηναϊκό που έχει χεία προβλήματα. Την πρώτη ομάδα του κυρίου Σαββίδη που τα τελευταία δύο χρόνια έχει καταστήσει δύο κύπελα. Πέρσι πήρε ένα double και φέτος πιθανότητα να πάρει, είναι μέσα, διεκδικεί πάλι ένα double. Άρα είναι πολύ σημαντικό ότι η Ακαδημία έχει μεγαλώσει τόσο πολύ και δημιουργεί ποδοσφαιριστές για αυτό το επίπεδο, όχι για το επίπεδο των προηγούμενων χρόνων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Αυτό θα πρέπει να μας δημιουργεί συνέχεια χαρά, ικανοποίηση. Το ότι υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές για την πρώτη ομάδα μας το δείχνουν πολλές καταστάσεις. Μας το δείχνει το χθεσινό μάτς. Ο ΠΑΟΚ στέκεται απέναντι σε μια ομάδα σαν την Τότεναμ που απέκλεισε την Μπαρτσελόνα. Σε μια ομάδα η οποία αγωνίζεται σε ένα πρωτάθλημα K23,
με κόσμο στην κερκίδα, με ριζέρβες από την πρώτη ομάδα, με διαφορετικές ταχύτητες στις πάσες, στις μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών, με διαφορετικές μονομαχίες, επειδή αγωνίζεται με ποδοσφαιριστές που είναι 22 χρονών, που είναι 21 χρονών, όπως είπες και εσύ με ριζέρβες. Ναι. Το ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές στο δείχνει εικόνα αυτής της ομάδας στο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19 τα τελευταία 2-3 χρόνια. Mm-hmm. Το λέει η εμπειρία του Παύλο Γκαρσία, όταν ένας άνθρωπος σαν τον Παύλο, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην Ρεάλ και στη Μίλαν, πιστεύει, έχει εμπιστοσύνη και επιμένει ότι αυτά τα παιδιά, πολλά από αυτά τα παιδιά μπορούν να αγωνιστούν στην πρώτη ομάδα, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δεν το λέει κάποιος που δεν έχει εμπειρίες. Παραστάσεις. Okay. Mm-hmm. Δεν έχει παραστάσεις, ναι. Το λένε τα νούμερα της Εθνικής. Η ομάδα που είδε χτες όλος ο κόσμος έχει 6 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της ΚΑΠΑ 19 της Εθνικής Ελλάδος. Mm-hmm. Μια εθνική ομάδα που διεκδικεί στο δυσκολότερο όμιλο την πρόκλησή της στην επόμενη φάση του Elite Round. Και ξεκινούν 5 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ βασικοί. Mm-hmm. Τελειώνουν 5 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ βασικοί. Για μένα μόνο 5 για λόγους ισορροπιών. Και όχι μόνο για μένα, ναι, για πολύ κόσμο. Άμα ήταν 8 θα υπήρχε και μουρμούρα. Ναι, okay, ναι. Και υπάρχει μέσα στην εντεκάδα ένας ποδοσφαιριστής της Ξάνθης, που αυτή τη στιγμή ανήκει στον ΠΑΟΚ, mm-hmm. ο Μαγιόπουλος, mm-hmm. ένας ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ένας της Λιβαδιάς, ένας του Ολυμπιακού και ένας της ΑΕΚ. Mm-hmm. Όταν μιλάμε λοιπόν για ομάδες που έχουν μόνο ένα ποδοσφαιριστή μέσα στην εθνική και σε επίπεδο ΚΑΠΑ 19, όχι σε επίπεδο ΚΑΠΑ 15, mm-hmm. σε επίσημη διοργάνωση που πάει η εθνική για να περάσει το Elite Round, ξεκινούν 5 βασικοί του ΠΑΟΚ και τελειώνουν 5, σημαίνει ότι η ακαδημία του ΠΑΟΚ απέναντι στις άλλες ακαδημίες αυτή τη στιγμή, ναι. Να το πω έτσι λίγο λαϊκά, κάνει πλάκα. Ναι. Okay. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτά είναι τα γεγονότα, αυτά βασικά τα δεδομένα, που δεν μπορούν να αφισβητηθούν. Ναι. Τα γεγονότα που υπάρχουν, που πρέπει να δημιουργούν χαρά και αισιοδοξία και ικανοποίηση. Βασίλη, βάλει μια άλλη τελεία, γιατί χθες έπαιζε ένα παιχνίδι εθνική νέων με την Βόρεια Ολλανδία, 1-3. Κέρδισε η Εθνική Νέων. Ωραία. Ναι, η ΚΑΠΑ 17 που έχει πάλι 6 ποδοσφαιριστές. Αυτό βλέπω τώρα, ότι ο Στόπερ Παναγιώτου, ο αριστερός, ναι. Μπάκο Αβεντισιάν, ο Καραμπέρης, ο γιος του Σωτήρη μάλιστα. Ναι. Ο Γρόσδης, που είναι εξάρχεια ο Καραμπέρης και ο Γρόσδης. Ο Καραμπέρης, ο οποίος βαράει ό,τι βρει μπροστά του. Εντάξει, αγαπάμε τον Καραμπέρη. Ναι. Γενικά την οικογένεια την αγαπάμε, πάρε παρακάτω. Ο Τζόλης, δεύτερος. Είναι ένα εξαιρετικό αμυντικό χάφο ο Καραμπέρης. Ναι. Έχω ακούσει πολλά, απλά επειδή έχω και σχέση με την οικογένεια, μην είμαι και. Πώς το λένε, ημεροληπτό και απέναντι στα άλλα παιδιά. Ο Καράκουτης που μου έχουν πει πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο. Ο Καράκουτης που είναι ένα χρόνο μικρότερος, είναι 2003, δεν είναι 2002 όπως οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Και έχει αγωνιστεί και στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ φέτος, ναι. Πολλές φορές. Ναι. Άρα μιλάμε και σκόραναν και ο Τσόλης και ο Καράκουτης. Δηλαδή. Ναι. Αλλά βλέπουμε και η ΚΑΠΑ 15 mm-hmm. της Εθνικής έχει πάλι 6 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μέσα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Ναι. Αυτό όλο πρέπει να δημιουργεί χαρά και ικανοποίηση. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να δούμε το επόμενο συνέστημα. Πρέπει κάποια στιγμή να προβληματιστούμε. Ναι. Πρέπει κάποια στιγμή να αγχωθούμε. Πρέπει κάποια στιγμή να πούμε τι γίνεται από εκεί και πέρα. Πώς θα εξελιχθεί. Τώρα Βασίλη, στα ίσα τώρα. Αυτός ήταν ο λόγος που έφυγες. Εντάξει, δεν είναι, νομίζω δεν είναι της κουβέντας αυτό, είναι... Της κουβέντας είναι, ότι... φίλε, ήσουν στον ΠΑΟΚ από μωρό παιδί, ωραία, ειδικά η συγκεκριμένη φουρνιά ήταν τέλος πάντων... Νομίζω ότι έπρεπε να κάνω ένα βήμα διαφορετικό και συνδυάστηκε με κάποια γεγονότα που όντως δυσαρεστήσανε και... Mm. και μπήκα στη διαδικασία να κάνω αυτό το βήμα, γιατί αυτό το βήμα θα μπορούσα να το κάνω πολλές φορές. Αλλά δεν είχα μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν με δυσαρεστούσε τίποτα. Ναι. Ωραία. Πάμε στο διατάφτα λοιπόν. Θέλω να σταθούμε όμως ναι. στο επόμενο συνέστημα του προβληματισμού. Ναι. Εντάξει. Και για να σταθούμε στο επόμενο συνέστημα του προβληματισμού, θα ξεκινήσουμε λίγο από τη διαδικασία. Ναι. Για να φτάσουμε στη χθεσινή ημέρα, υπάρχει μια διαδικασία. Ναι. Υπάρχει μια διαδικασία ποδοσφαιριστών που βρίσκονται εκεί 8 χρόνια. Mm-hmm. Ο Τσαούσης είναι εκεί από 8 χρονών. Ναι. Ο Τσιγκάρας, ο Θεοχάρης που είναι ένας απίστευτος ποδοσφαιριστής και ατύχησε χθες σε μια φάση που είναι φάση απειρίας να βγει νωρίς από το γήπεδο, ναι. είναι εκεί από 8 χρονών. Ο Λίρατζης ήρθε 11 χρονών από την Καβάλα όταν τον ήθελε η Arsenal.
η πραγματική Arsenal, όχι κάποιο franchise. Ναι. Έτσι έγινε αγώνας για να έρθουν αυτά τα παιδιά. Όχι η Arsenal 40, η Arsenal κανονική, ναι. Λονδίνου, Βόρειου. Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία, αυτά τα παιδιά έχουν πάρει όλα τα πρωταθλήματα από K10 μέχρι K19. Ναι. Ναι, δεν μετράει το αποτέλεσμα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ναι, δεν μετράει η επίδοση. Μετράει η απόδοση, ο τρόπος και η εκπαίδευση. Ναι. Αλλά να μην κοροϊδευόμαστε, αν ο τρόπος και η εκπαίδευση είναι σωστή, αν η απόδοση είναι σωστή, τις 9-10 φορές θα έρθει και η επίδοση. Θα κερδίσει κιόλας. Ναι. Αυτά τα παιδιά λοιπόν μάθανε να είναι νικητές πάντα. Είναι εκεί από 8 χρονών και έχουν πάρει όλα τα πρωταθλήματα. Αυτά τα παιδιά έχουν αγωνιστεί πάρα πολλές φορές με Ατχόβεν, Άγιαξ, Άντρελεχτ, Μπάγκερ, Μπαρτσελώνα. Χθες αγωνιστήκαμε την Τότενα. Γι' αυτή όλη την κατάσταση πληρώνει ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Έτσι, γίνεται μια επένδυση. Αυτή όλη την κατάσταση την απογείωσε ο κύριος Σαββίδης. Ξεκίνησε το 2008 με τον κύριο Ζαγοράκη και την απογείωσε ο κύριος Σαββίδης. Επενδύει ο ΠΑΟΚ για να συμβαίνει αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Δουλεύουν πολλοί άνθρωποι. Ο ΠΑΟΚ τώρα για να λέμε αυτά τα παιδιά από 15 χρονών. Για να λέμε τα νούμερα, ο ΠΑΟΚ, οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ κοστίζουν όσο μια μικρή ομάδα της Super League, εντάξει. Είναι έτσι ακριβώς. Γιατί μια ομάδα της Super League δεν θα πάει να παίξει 10 τουρνουά το χρόνο με την Μπαρτσελώνα, τον Άγιαξ και την Άτχοβεν. Μια ομάδα της Super League πιθανόν να μην έχει GPS για την πρώτη ομάδα της. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει GPS και συστήματα και τεχνολογία στην K15. Και αυτά τα παιδιά φοράνε GPS από την K15. Έχουν κάνει από την K15 μέχρι τώρα περίπου 20 εργομετρικούς ελέγχους. Εγώ περιγράφω μια διαδικασία. Καλά κάνεις και την περιγράφεις για να καταλάβει και το κοινό τι γίνεται ακριβώς. Στην άκρη του μυαλού μας πάντα να έχουμε ότι για αυτή τη διαδικασία ο οργανισμός ΠΑΟΚ πληρώνει. Okay. Ναι. Αυτά τα παιδιά ξεκινήσανε η Ακαδημία το 2008 να κατεβαίνει στην Αθήνα και να νιώθει επαρχία. Όμως φτάσαν στο σημείο να κατεβαίνουν να νιώθουν πρωτεύουσα. Φτάσαν στο σημείο να μην έχουν χάσει ποτέ από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Όσες φορές χάσαν τελικούς, αποκλειστήκαν στα πέναλτι, με παιχνίδι, πάντα στην ισοπαλία. Ή ισοπαλία έχουν έρθει με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, ή νίκη. Και φτάνουμε λοιπόν, αυτή η διαδικασία συμβαίνει για ένα λόγο. Για να μπει κάποιο από αυτά τα παιδιά να παίξει την πρώτη ομάδα. Ναι. Τι δεν έχουν αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν την εμπειρία που έχει ένας ποδοσφαιριστής της πρώτης ομάδας. Δεν έχουν αγωνιστεί μπροστά ποτέ, μπροστά σε 20.000 κόσμο. Χθες ήταν απίθανο αυτό που συνέβη. Ναι. Και ξεκίνησε την κουβέντα από αυτό. Αγωνιστήκαν για πρώτη φορά σε 10.000 κόσμο και φάνηκε στην αρχή ότι ήταν μουδιασμένοι. Ναι. Έχουν ευθύνη οι ίδιοι γι' αυτό. Σίγουρα δεν έχουν. Αν πούμε σε ένα από αυτά τα παιδιά χθες ότι φίλε θα αποκτήσεις την εμπειρία αν ξεκινήσεις να τρέξεις από την Τούμπα μέχρι την Αθήνα. Να είσαι σίγουρος Σταύρο ότι θα το κάνουν για να αποκτήσεις την εμπειρία. Αλλά έτσι η εμπειρία δεν αποκτάς. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε. Όλοι αυτοί που αγωνίζονται στην πρώτη ομάδα είχαν πριν να αγωνιστούν σε επίπεδο πρώτης ομάδας την εμπειρία. Δεν την είχαν, από κάπου ξεκινήσανε. Αγωνιστήκανε στις ακαδημίες που ήταν τόσες φορές με ομάδες σαν την Τότεναμ, την Μπαρτσελώνα, τον Άγιαξ, την Άντερλεχτ και την Μπάγκερ. Πιθανόν πιο πολύ όχι, γιατί πιθανόν να μην υπήρχε κάποιος σαν τον κύριο Σαββίδη να επενδύει. Ξέρανε τι θα πει η ΠΑΟΚ πριν έρθουνε τόσο καλά όσο το ξέρουν αυτοί οι μικροί. Σίγουρα όχι. Αυτά τα παιδιά Σταυρό δεν θα έχουν και κάτι άλλο. Δεν θα έχουν αύριο μεθαύριο, αν κάποιος από αυτούς αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα, δεν θα έχουν τη στήριξη του κόσμου και του οργανισμού και λυπάμαι για αυτό που το λέω, πιθανόν, το πρώτο καιρό στα πρώτα λάθη τους. Γιατί βλέπουμε πολλούς ξένους να έρχονται και για 4-5 μήνες κάνουμε υπομονή, δείχνουμε στήριξη, ανεχόμαστε σε εισαγωγικά τα λάθη τους και κάποια στιγμή αυτοί οι ξένοι πραγματικά αποδίδουν υψηλό ποδόσφαιρο στην ομάδα. Έχουμε δύο παραδείγματα. Είναι λάθος που κάνει ο οργανισμός. Έχουμε. Έτσι πρέπει να κάνει. Δεν γίνεται έτσι πρέπει να κάνει. Ναι. Αλλά για συμφωνώ όλους. Απόλυτα. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι πρέπει να κάνει γιατί επενδύει. Όταν παίρνεις το σάχρος από το εξωτερικό και επενδύεις. Θα περιμένεις και 25 παιχνίδια για να βρεις καλή εικόνα. Αλλά μετά είναι ένας παίχτης
που τα χρήματά του τα έχει φέρει με το 10 στην ομάδα, σε αποτελεσματικότητα, έτσι. Ναι. Κάνει καλά η ομάδα και περιμένει. Περιμένει και το Βαρέλα, θα... πιο ακραίο παράδειγμα. Θα... Ο Βαρέλα μέσα στο τελικό του πρώτου, της πρώτης σεζόν δεν υπήρχε. Τι να λέμε τώρα. Ωραία. Κάνει καλά η ομάδα γιατί προστατεύει την επένδυσή της. Mm. Προστατεύει την επένδυσή της με την Ακαδημία. Όχι, έχουμε... αυτό συζητάμε τώρα. Όχι, δεν το κάνει. Αν ο κόσμος... Αλλά πρόσεξε με λίγο. Εγώ θα κολλήσω στο κομμάτι οργανισμού σε συνάρτηση με το τι σημαίνει η Super League και συνεταιρισμός. Οι άνθρωποι, φίλε, είναι εξωγήινοι ποδοσφαιρικά. Οι παράγοντες οι Έλληνες. Εντάξει, δηλαδή... Ναι, θα πεις γιατί δεν υπάρχει ένα πρωτάθλημα δεύτερων ομάδων, γι' αυτό θα πεις. Εννοείται. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι προτάσεις που γίνονται πολλά χρόνια. Και ο ΠΑΟΚ συμμετέχει σε αυτές. Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή... Είναι προτάσεις. Ναι. Ο ΠΑΟΚ επιμένει πολλά χρόνια τώρα να συμβεί, ναι, αυτό. Από τη στιγμή που δεν συμβαίνει όμως, ο οργανισμός τι πρέπει να κάνει. Αν ο κόσμος δεν έβλεπε χτες αυτά τα παιδιά, ναι, θα τα βλέπαμε εμείς κάποια στιγμή στην πρώτη ομάδα ή δεν θα τα ξέραμε. Θα υπήρχε ένα σοβαρό ενδεχόμενο να μην τα δούμε ποτέ. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Θα πρέπει να δούμε λίγο όμως και το γεγονός ότι πάντα όταν υπάρχει ένα έργο, σε όλες τις ομάδες υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να το μηδενίσουν το έργο, κατά ψέματα. Και είναι πιο εύκολο να μηδενίζεις ένα έργο από το να το στηρίξεις και να το υποστηρίξεις. Έχω δει πολλούς αθλητικούς διευθυντές στο παρελθόν, δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, οι οποίοι θα πούνε πολύ εύκολα δεν είναι έτοιμος ο παίκτης. Ναι, ο παίκτης που θα έρθει τώρα από το εξωτερικό βραχυπρόθεσμα θα σου προσφέρει περισσότερα, είναι πιο έτοιμος γιατί έχει κάνει ένα υπερατλαντικό ταξίδι, γιατί έχει αγωνιστεί μπροστά σε πολύ κόσμο, γιατί είναι πιο μεγάλο σε ηλικία, αλλά ο δικός ο παίκτης, αν επενδύσεις σε αυτόν, μακροπρόθεσμα είναι καλύτερος και θα σου φέρει περισσότερα πράγματα. Και για να το κάνεις αυτό, είναι θέμα πλέον της πρώτης ομάδας. Δεν είναι θέμα της Ακαδημίας. Εδώ υπάρχει μια ισορροπία για μένα. Ωραία. Θα πρέπει να υπάρχει μια διεκτίβα ότι ένα τόσο ποσοστό, ανάλογα και τις φουρνιές βέβαια, της ομάδας, του πρώτης ομάδας πρέπει να είναι υγιεινής, γιατί και τα κόστη τους δεν είναι μεγάλα και δεν μπορούμε να έχουμε μόνο μεγάλα συμβόλαια και πρέπει να υπάρχει το στοιχείο του υγιεινή. Όσον αφορά για παίκτες που έρχονται εκτός Ακαδημίας, ξένοι κτλ. Sorry λίγο. Θα πρέπει να υπάρχει, ξέρω εγώ, μια προοπτική. Ήρθε ο Σβιντεύσκη τώρα. Κανονικός ποδοσφαιριστής, φίλε. Εντάξει. Δεν γίνεται να μην έχω κανονικός ποδοσφαιριστής στην ομάδα μου. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει και το top συμβόλαιο το οποίο θα κάνει και διαφορά. Αυτό λοιπόν είναι κομμάτι τεχνικού διευθυντή, είναι η δουλειά του. Αν ο τεχνικός διευθυντής της πρώτης ομάδας δεν γυρίσει να πει, μάλλον δεν είναι η δουλειά του να πει δεν είναι έτοιμος, η δουλειά σου είναι να τον ετοιμάσεις, φίλε. Είναι κομμάτι της δουλειάς σου. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή, ήρθε το timing του χρόνου. Στελέχη δυνατά της ΠΑΕΠΑΟΚ που είναι χρόνια εκεί πέρα μέσα και αγαπάνε την ομάδα. Υπάρχουν τέτοια στελέχη, ο κύριος Γκακάτσης, η κυρία Γκοτζάρεβα. Ίσως ήρθε η ώρα που και η οικογένεια Σαββίδη να πιέσει τους τεχνικούς διευθυντές και να πει ότι εμείς έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ την ομάδα, η ομάδα κάνει πρωταθλητισμό, η ομάδα θα πάρει πρωτάθλημα φέτος, είναι ξεκάθαρο, όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει αυτό και εμείς που ασχολούμαστε με τις ακαδημίες αυτό θέλουμε, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Απλά θέλουμε να βγάζουμε και παίκτες που να μπορούν να παίξουν στον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Και νομίζω ότι η Ακαδημία το έχει καταφέρει αυτό. Ήρθε η ώρα λοιπόν αυτά τα στελέχη και η οικογένεια να πει στους τεχνικούς διευθυντές ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίρνει πρωτάθλημα, αλλά πρέπει και 2-3 τέτοιους παίκτες στον χρόνο να τους εκμεταλλεύεται. Ναι. Βασίλη, είναι μια λύση το να πάρθει μια κεντρική απόφαση από τη διοίκηση και την οικογένεια Σαββίδη και στο κύπελο από του χρόνου ή τα επόμενα χρόνια να υπάρχουν 5 παίκτες που θα παίζουν στο κύπελο από την αρχή μέχρι το τέλος. Όπως κάνουν μεγάλα κλαμπ του εξωτερικού. Θα μου πεις βέβαια μπορεί ο κόσμος να αντέξει ότι το κύπελλο θα μπει στη δεύτερη μοίρα, αλλά είναι αυτό μια λύση όχι εύκολη, μια λύση βατή και προσιτή. Εντάξει, είναι μια ιδέα. Νομίζω ότι πρέπει να διεκδικεί ο ΠΑΟΚ το κύπελλο, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και παιχνίδια στο κύπελλο, ναι, που μπορούν να παίξουν τρεις θέσεις ποδοσφαιριστές. Αν δεν μπορούν να παίξουν, δεν είναι κανένα να παίξουν στο πρώτο μάτι του ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι ο Λίρα της Κιουτσάουσης
που είναι και πιο έτοιμοι και σωματικά, ή ο Μιχαλίδης που είναι έτοιμος σωματικά, να μην αδικήσω και άλλα παιδιά, έτσι. Ο Χατζηστραβός. Ο Μπαλογιάννης. Ο Μπαλογιάννης. Ο Μπαλογιάννης, ο οποίος δεν αγωνίστηκε χθες, γιατί επειδή είχε και επαγγελματικό συμβόλαιο στη Τσιβόλε, θα πρέπει να ήταν 3 χρόνια συνεχόμενα στον πάγκο για να αγωνιστεί. Ήταν μεγάλη έλλειψη χθες. Θεωρώ ότι υπάρχουν παιδιά που είναι πολύ έτοιμα για να παίξουν κάποιους αγώνες στα κύπελλα. Πιστεύω δηλαδή σε κάποια από αυτά τα παιδιά, αν θα πουληθούν στα 23-24 στο εξωτερικό, υπάρχουν ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή Έλληνες που αγωνίζονται σε πολύ ψηλές ομάδες στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι ο Λίρατζ ή ο Τσάουσης, αν 22-23 χρόνια πουληθούν στο εξωτερικό, στην Αγγλία, να μην μας φάνει παράξενο αν 28 χρόνια 29 πάνε στην Arsenal, στη United, στη City. Έχουν στοιχεία. Έχουν στοιχεία. Υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή που αγωνίζονται σε τόσο ψηλές ομάδες. Εγώ θυμάμαι, ρε φίλε, τώρα που τα συζητάμε, κάναμε ολόκληρη κουβέντα για το τακτική προσέγγιση του ΠΑΟΚ με την Σπαρτάκ Μόσχα στο καλοκαίρι. Για την δυνατότητα του ΠΑΟΚ που είχε σε εκείνη τη φάση, σε ένα παιχνίδι, να κάνει δύο αλλαγές παιχνιδιών με τα στόπερ, να δημιουργήσει τέλος πάντων γρήγορη υπεραριθμία στην πλευρά και να βάλει γκολ. Εντάξει. Τώρα θα μου πεις πόσες πάσεις έχουμε δει σαν του Μιχαλίδη. Ναι, πραγματικά. Και ο Μιχαλίδης χθες κάνει σταματημένος 5 τέτοιες. Και σε πιο μακρύ. Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τώρα γιατί εγώ είχα γράψει το κείμενο. Ότι ο ΠΑΟΚ είχε αυτήν την εντολή ο Λουτσέσκου να στοχεύσει την αλλαγή παιχνιδιού γιατί έχουν κακή μετάβαση αυτοί και μπλα 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 μπλα. Και βλέπω τον Μιχαηλίδη σταματημένο να βρίσκει με 60 πέντε φορές τον Λίρατζι μόνο στην πλάτη της άμυνας. Δηλαδή... Ναι, γιατί Σταύρο κάποιοι άνθρωποι πριν κάποια χρόνια καθίσαν και βάλανε κάποιες νόρμες κάτω. Εκεί είπαν ότι εμείς θέλουμε κεντρικούς αμυντικούς που να έχουν αυτή τη δυνατότητα στο να χτίσουν παιχνίδι. Θέλουμε κεντρικούς αμυντικούς που να έχουν ταχύτητα του διαματή όταν ο ΠΑΟΚ θα έχει άδειο γήπεδο στην πλάτη του. Επειδή στα περισσότερα παιχνίδια θα έχει άδειο γήπεδο στην πλάτη του, να μπορεί να έχει την τρομική ταχύτητα του διαμαντή. Θέλουμε back σαν το Λίρατζι και το Τσαούσι με υψηλή τεχνική. Οπότε τι κάναμε, πήραμε το Λίρατζι και το Τσαούσι που παίζανε πλάγι επιθετική. Καλά, και τα στόπερ παίζανε μπροστά. Εντάξει. Να και... παίξουν back. Πήραμε το Μιχαλίδη και το διαμαντή που παίζανε επιθετικά half στις ομάδες τους και τους κάναμε κεντρικούς αμυντικούς. Το θέμα είναι η επόμενη μέρα, Σταυρό. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν του χρόνου στην ΚΑΠΑ 19. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα δεύτερων ομάδων στην Ελλάδα, ΚΑΠΑ 23. Βεβαίως. Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Ή αγοράζει ομάδα εντός συνόρων ή αγοράζει ομάδα εκτός συνόρων. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Και θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θα κρατήσει τον Κρέσπο, τον Βαρέλα, τον Ίγκασον και να ανεβάσει τον Μιχαλίδη και τον Διαμαντή στην πρώτη ομάδα. Και να ρισκάρει να πάει με 3 έμπειρα στόπερ και 2 από την Ακαδημία. Εγώ αυτό θα έκανα, ρε φίλε. Και να έχει τον Βέλμπουν σε μια στιγμή που χρειάζεται να παίξει κεντρικός αμυντικός. Ή θα μπει στη διαδικασία. Να πάρω κι άλλο. Να πάνε τα παιδιά στον Αιγινιακό, στον Πανσεραϊκό και στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι παίχτες δεν είναι για β' εθνική πρώτα απ' όλα. Κοιτάξτε, εμένα η συνεργασία με τον Ατρόμητο μου αρέσει. Αλλά σε τι επίπεδο μπορεί να συνεχιστεί. Αν μπορεί να το κάνει, πάω και με την Ξάνθη να το δεχτώ. Δηλαδή win-win συνεργασίες. Εντάξει, ότι παίζει ο παίκτης μου. Ωραία, και θα πάρει πώς το λένε, παιχνίδια Super League. Και θα έρθει έτοιμος. Ναι, για μένα η λύση είναι πρωτάθλημα Β' ομάδων, αλλά σοβαρά στημένο. Επειδή χθες μιλούσα με στέλεχος της ΕΠΟ που ήταν στο γήπεδο, που είχε αρμοδιότητα να ετοιμάσει μια κατάσταση Β' ομάδων, η πρώτη σκέψη είναι για Γ' εθνική. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα στην Γ' εθνική, Βασίλη. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Και να σου πω και κάτι άλλο πάνω σε όλο αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα. Ναι. Ότι. Αν δεν βρεθεί ο κατάλληλος δρόμος για την εξέλιξη αυτών των ποδοσφαιριστών, ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει και από κάτι άλλο. Να πηγαίνουν οι παίκτες στην Ελλάδα. Να μην είναι προορισμός για καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ναι, ρε φίλε, θα σου λέει ο άλλος, θα πάω να παίξω εγώ στο Ήμο Μιχάη και θα παίξω στο Πανετολικό και με πάρει ο ΠΑΟΚ από εκεί. Ο Μαϊόπουλος, για παράδειγμα, που εξελίχθηκε ας πούμε, και τον πήρε τώρα ΠΑΟΚ, κάποτε το 2012. Δεν απορρίφθηκε από τον ΠΑΟΚ, γιατί εγώ ήμουν προπονητής στη συγκεκριμένη ηλικία και ξέρω πάρα πολύ καλά όλη την ιστορία. Απλά δεν έφτασε ο ΠΑΟΚ σε συνεργασία με την οικογένεια Μαϊόπουλη για να έρθει ο Μαϊόπουλος στον ΠΑΟΚ. Γιατί λοιπόν ο επόμενος Τσάουσης και ο επόμενος Λίρατζης να επιλέξουν τον ΠΑΟΚ. Ναι. Κατανοητό. Σου λέει ότι εγώ είμαι ο Λιμνιός και πήγα, έπαιξε στον Ατρόμητο και με πήρε ο ΠΑΟΚ. Ναι, και λέω δύο παιδιά τώρα που αργήσαν να υπογράψουν φέτος επαγγελματικό συμβόλαιο. Αργήσαν να υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο, ενώ είναι όλη η οικογένεια ΠΑΟΚ, είναι τα ίδια παιδιά, τα ίδια τα παιδιά ΠΑΟΚ, υπήρξαν αρχηγοί σε όλες τις μικρές ηλικίες του ΠΑΟΚ. Άμα από όπου και να το ψάξεις, είναι μόνο ΠΑΟΚ.
Και το μόνο άγχος τους ήταν ποιος θα είναι ο δρόμος εξέλιξής τους. Ναι. Και ευτυχώς κατάφεραν κάποιοι άνθρωποι μέσα στον οργανισμό να τους πείσουν. Και έξω από τον οργανισμό. Πείτε να και εσύ. Αρκετοί συμμετείχανε. Αρκετοί. Αλλά είναι αυτό που λες. Ποιο είναι το πλάνο? Είμαι εγώ διεθνής με την Νέων. Τι σκοπεύει να κάνει η ομάδα μου για μένα του χρόνου που δεν μπορώ να παίξω K20? Γιατί αν θα κρατήσουμε τις χρεσινές ενδεκάδες και δούμε μετά από 4 χρόνια το πρωτάθλημα στην Αγγλία, τι μας φάνει παράξενο αν το 50% των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονταν χθες τότε να αγωνίζονται σε Πρέμερ, κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται σε κάποια άλλη χώρα. Ναι. Το 2015, κάποια στιγμή σε μια προπόνηση, είπα σε αυτά τα παιδιά, είναι βαριά κουβέντα αυτό που λέω, ότι αν παίξει ένας από εσάς, θα σωθεί ο ένας. Αν παίξουν 4-5, θα σωθεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρόσωπα ανάγκη για να σωθεί. Και κυρίως ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη δεν έχει ανάγκη τα πρόσωπα για να σωθεί. Αλλά σκέψου λίγο, 24 χρονών, τη τετράδα της άμυνας που είναι η τετράδα της Εθνικής Ελλάδος, να αγωνίζεται μέσα στη Στούμπα και να είναι η βασική τετράδα του ΠΑΟΚ. Με άλλους 2-3 παίκτες. Κάτι... Να είναι στο ρόστερ της Ακαδημίας και 10 ποιοτικούς ξένους. Κάτι όχι απίθανο, γιατί αν κάποτε μου έλεγες ότι η τετράδα της K19 θα παίξει την πρώτη ομάδα, θα σου έλεγα θα πέσουμε. Ναι. Σκέψου τι DNA θα έχει δημιουργήσει σαν ΠΑΟΚ. Ναι, ξεκάθαρα. Τι όραμα θα έχει δώσει στον κόσμο, τι όραμα θα έχει δώσει στους Τι σύνδεση θα υπάρχει μεταξύ ομάδας κοινού. Τι σύνδεση θα υπάρχει μεταξύ Ακαδημίας πρώτης ομάδας. Πόσα και κόστη... τι έσοδα αυτό μπορεί να φέρνει στην ίδια την ομάδα. Εννοείται. Εννοείται. Γιατί ξαφνικά η Ακαδημία σου θα είναι μια Ακαδημία που θα την παρακολουθούν όλοι. Γεγονός. Τι να λέμε τώρα. Επειδή η τελευταία μεταγραφική περίοδος του ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετική, λέω εγώ, και ήταν η πρώτη ποδοσφαιρική για μένα της εποχής Σαββίδη, ελπίζω, φίλε, ότι πολλά από αυτά τα πράγματα που συζητάμε και προβληματιζόμασταν και στο παρελθόν, κυρίως, απλά τώρα έχουμε την ευκαιρία λόγω του χθεσινού αγώνα να τα πούμε, πολλά πράγματα λοιπόν πιστεύω θα πάνε πολύ καλύτερα. Αυτή την αίσθηση έχω. Αρκεί ο ΠΑΟΚ να υποστηρίξει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Μην αφήνει τον καθένα που έρχεται εδώ και δεν έχει ιδέα από το κλαμπ, γιατί εμένα το πρόβλημά μου αυτό είναι, ξεκάθαρα, να κάνει το κομμάτι του. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε από τεχνογνωσία, ούτε από φιλοσοφία. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, ποιοι δεν είμαστε. Ο καθένας έχει να βάζει την πινελιά του. Ναι. Παρότι εκφράζω προβληματισμούς, να ξέρεις ότι το ένστικτό μου και εμένα μου λέει το ίδιο, ότι νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν καταλάβει πλέον. Δεν γίνεται ο Ιβάν Σαββίδης να βάζει 100 εκατομμύρια την τετραετία, ωραία, και να μην κοιτάξει και το κομμάτι της πιο έξυπνης διαχείρισης του στάτους του ΠΑΟΚ. Γιατί ως επιχειρηματίας είναι πανέξυπνος. Απλά στο ποδόσφαιρο χρειαζόταν, νομίζω, περισσότερο χρόνο, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αίσθησή μου εμένα. Επειδή είναι πανέξυπνος, όμως έφτασε στην ομάδα εκεί που της αρμόζει. Μάλιστα. Και πώς είστε? Νομίζω ότι είμαστε καλά. Πολλά οικονομικά προβλήματα διαβάζω στην Κύπρο. Κάτι ανόρθωση, βγήκε ο Πράνης, τι, έχουν θέματα? Ναι, γενικά. Η ανόρθωση έχει οικονομικά προβλήματα, ναι. Ναι. Μάλιστα. Τι να πω. Βασίλη, καλά να περνάς εκεί, να αισθάνεσαι δημιουργικός. Ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε, εννοείται. Πάντα μου αρέσουν αυτές οι κουβέντες και το ξέρεις. Αλλά από εκεί και πέρα, ελπίζω και σε κάποια φάση να γυρίσεις και πίσω, γιατί εδώ είναι το σπίτι σου. Και καλό θα ήταν να σε έχουμε εδώ κοντά μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Bye.